τα πρώτα βήματα της νέας κυβέρνησης δείχνουν ότι θα περάσουμε μία περίοδο στην οποία το κέντρο βάρους της πολιτικής θα το έχει ασφάλεια, αλλά θα πρόκειται για μια ασφάλεια χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό φαίνεται ίσως πολύ κάθετο, αλλά πάντως η μετακίνηση των φυλακών από το χώρο της δικαιοσύνης στο χώρο της αστυνομίας, στο φυσικό χώρο της αστυνομίας και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή μεθοδεύονται και έχουν εξεγγελθεί δείχνουν ότι θα έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει μπροστά της ως φάρο και ως πολιτική την ασφάλεια και ότι η ανθρωπιστική διάσταση και η κοινωνική διάσταση προβλημάτων όπως το προσφυγικό, το μεταναστευτικό ή και η μεταχείριση των κρατουμένων θα μένει σε δεύτερο πλάνο. Αυτή η κατάσταση νομίζω ότι θα οξύνει όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όχι μόνο διότι η προσβολή των δικαιωμάτων από μόνη της αποτελεί ένα πρόβλημα σημαντικό για το κράτος δικαίου, για τον ανθρωπισμό, για την κοινωνία κλπ. Αλλά διότι στην ουσία μια τέτοια πολιτική υπονομεύει ακόμη και τις ίδιες τις σημαίες της. Δηλαδή, ακόμη και ασφάλεια δεν μπορούμε να έχουμε με μια πολιτική η οποία δεν είναι οριοθετημένη με δικαιοσύνη και μόνο στο όνομα της αντιμετώπισης των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί για κάποια στιγμή στη ζωή τους να έχουν κάνει μια παράτολμη κίνηση, να έχουν περάσει κάποια σύνορα χωρίς άδεια, να έχουν κάνει μια παράβαση και μόνο η αντιμετώπιση τους σαν να πρόκειται για εσαΐ εχθρούς της κοινωνίας θα δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον και θα μας οδηγήσει σε περίοδο σύγκρουσης. Τώρα, αυτά είναι κινδυνολογία βέβαια. Από τη δική μας την πλευρά πρέπει να προβάλλουμε αντιστάσεις από την πολιτική. Η δικιά μας θέση δεν είναι όχι ασφάλεια, ανθρωπισμός ή δικαιώματα. Η δικιά μας θέση είναι ότι βεβαίως χρειάζεται και ασφάλεια ο πολίτης, αλλά χρειάζεται ασφάλεια με δικαιοσύνη και με ανθρώπινα δικαιώματα και θα προσπαθήσουμε αυτό να το στηρίξουμε.